των Αγίων Πατρόσωπων Βασιλείου Αρχιεπισκόπου της Ανέας Καπαδοκίας του Μεγάλου και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον εμάς. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρώτα απ' όλα και προκειμένα καλή ευρωτημένη χρονιά το 2020. Καλώς ήρθατε στη κοπή ήττας του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμου με Αναπηρία Διαμοροζό. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, φορείς συλλόγων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μένα, που κλείνουμε το 2015 ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και δημιουργήθηκε στην πόλη της Καλαμάτας ένα αθλητικό σωματείο για ανθρώπους με αναπηρία. Με στόχο να ενθαρρύνουμε και να παροτρύνουμε άτομα με αναπηρία που να ασχοληθούν με το παραολυμπιακό κίνημα και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Για μας αυτό είναι το ζητούμενο. Έχουμε βρεθεί αυτή τη στιγμή να είμαστε 10 αθλητές. Ασχολούμαστε με το στίβο, με το τένις, με το πινκ-πονκ και με την τροξοβολία. Ελπίζουμε στο μέλλον και να μεγαλώσουμε σαν ομάδα, αλλά και να κάνουμε και άλλα αθλήματα. Τα βήματά μας είναι αργά αλλά σταθερά. Και πέρα από το αθλητικό κομμάτι που για μας είναι η πηγή έμπνευσης και ζωής, προσπαθούμε σαν σύλλογο, σαν τεχνικό συμβούλιο και σαν ομάδα να συμμετέχουμε και σε κοινωνικές δράσεις που αφορούν την πόλη μας και τον ομό μας, αλλά παράλληλα και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους φορείς, ώστε να μπορέσει η πόλη της Καλαμάτας να αποκτήσει τις κατάλληλες υποδομές για τους ανθρώπους με αναπηρία. Το σύλλογος έχει αναπτύξει 4 παραολυμπιακά αθλήματα. Είναι το τένις, το οποίο εκπροσωπείται από τον Γιώργο Λαζαρίδη και τον Αριστομένη Νικολόπουλο. Ο Στίβος, η ομάδα του οποίου αποτελείται από τον Αγγελή Γιώργο, την Παπαδέα Γεωργία και τον Χαραλαμπόπουλο τον Γιάννη. Στην ομάδα του πινκ-πονκ έχουμε τον Μανώλη τον Χαλούλο και τον Παναγιώτη Παναγιώπουλο. Και τέλος στην τοξοβολία την Κατερίνα Πράτη. Οι διακρίσεις που είχαμε για τη χρονιά που μας πέρασε, για την ομάδα του Στίβου που συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2019, ήταν ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος κατήγαγε την πρώτη θέση στα 100 μέτρα. Η Γεωργία η Παπαδέα, η οποία και αυτή κατέγαγε την πρώτη θέση στα 100 μέτρα. Και τέλος ο Γιώργος Αγγελής με την τέταρτη θέση της κανονίας. Στο τένις, οι αθλητές μας συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2019. Ο Γιώργος Λαζαρίδης κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Και ο Αριστομένης Νικολόπουλος την πέμπτη θέση. Όπως ανέφερε και ο Γιώργος, ο Σύλλογος δεν περιορίζεται μόνο στο αθλητικό κομμάτι, αλλά συμμετέχει και σε διάφορες δράσεις της τοπικής κοινωνίας. Έχει παρευρεθεί ο Σύλλογος με τους αθλητές σε δράσεις του Χαμόγελου του Παιδιού, στο Ναβαρίνο Τσάλετ, στον Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας, σε διάφορες μέρες του Μεσημιακού Γυμναστικού Συλλόγου, στα Παπαφλέσια και επίσης κάνει και προτάσεις για την προσβασιμότητα σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας. Σίγουρα όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν και χωρίς τις συνεργασίες που έχει ο Σύλλογος, συμμαχίες με διάφορους συλλόγους εδώ της Καλαμάτας. Είναι ο Μεσημιακός Γυμναστικός Σύλλογος, ο Όμιλος Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, οι Τοξότες Καλαμάτας και ο Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Αιώλος. Και επίσης, τελειώνοντας, να μην ξεχάσουμε και τους υποστηρικτές του Συλλόγου. Είναι η Διάβλη στο Κέντρο Αποκατάστασης, Κέντρο Οφθαλμού Ανδρέας Χαρίδης, Θεοδούλη Αδαμοπούλη, δικηγόρος του Συλλόγου, Κέντρο Μεταβολισμού Αριστέα Γαζούλη, Χρόνης Χρονόπουλος, φωτογραφίες και βίντεο, ο Κώστας Κορομιλάς, φωτογράφος, ο Ηλίας Καλφακάκος, ο λογιστής μας, το iBody, ο Επίκουρος, το Κόσμος Καλαμάτας, το Elite και τέλος ο Δήμος Καλαμάτας. Αυτά για το μήνυο απολογισμό, να μην σας κουράσω. Θα κάνουμε κάποιες απονομές στους διακριθέντες αθλητές μας. Να
ξεκινήσουμε με το Γιάννη τον Χαραλαμπόπουλο που κατέλαβε την πρώτη θέση και να φωνάξουμε τον βουλευτή Μεσσηνίας, κύριο Περικλή Μαντά, για την απονομή. Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Όπως έχω πει πάντα, είμαι λοιπόν λίγο περίεργα όταν είμαι μπροστά σε μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Διαφοροζώ. Ευχαριστώ τον πρόεδρό μας που μας έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε. Και ελπίζω το περσινό μετάλλιο να μην είναι το μοναδικό. Αν ακολουθεί και ένα άλλο πανελλήνιο φέτος, ελπίζω να πάμε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά. Συγχαρητήρια στον Γιάννη για την εξαιρετική επιτυχία. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Εύχομαι η νέα χρονιά να είναι εξίσου δημιουργική, Πρόεδρε, για το Σύλλογο. Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς ως νέοι άνθρωποι και ιδιαίτερα στην κεντρική πολιτική σκηνή προσπαθούμε να αναδείξουμε βασικά ζητήματα που ταλανίζουν την κοινωνία μας. Ένα από αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με άτομα με αναπηρίες. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά έχω αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες πάνω στο κομμάτι αυτό. Συνεργαζόμενος πάντα με φορείς και συλλόγους, ιδιαίτερα γονέων και φίλων, παιδιών είτε ενήλικων αμαία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε βασικά προβλήματα που έχουν μείνει πίσω για πολλά χρόνια. Μία από τις τελευταίες πρωτοβουλίες που έχει αναλυθεί, η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και με αφορμή ότι είναι και υπουργός παιδείας εδώ σήμερα και στην περιοχή μας και το συζητήσαμε, είναι ότι μαζί με 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διεκδικούμε σε κεντρικό επίπεδο την επιτέλους να δημιουργηθεί μια δομή διαβίου μάθησης για άτομα με αναπηρίες. Μια δομή να θεσμοθετηθεί η δομή στη χώρα μας, κάτι που το ζητάνε τόσο πολύ κατά κύριο λόγο οι γονείς αυτών των ανθρώπων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε μια πραγματική ανάγκη στην πατρίδα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, και είμαι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή και στο Σύλλογο, στο Αθλητικό Σύλλογο και στα μέλη του Συλλόγου, έτσι ώστε σε οτιδήποτε μπορώ να φανώ χρήσιμο για την πορεία και του Συλλόγου αλλά και των δράσεων που κάνετε. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους προπονητές του Μεσσηνιακού, στο Μεσσηνιακό, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε καταφέρει τόσα πολλά πράγματα. Όμως επιτρέψτε μου να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους μικρούς αθλητές του Μεσσηνιακού που δεν είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας. Αλλά πολλές φορές μας βοηθούν στις προπονήσεις μας και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μας. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Νομίζω δεν χρειάζονται πολλά λόγια από εμάς. Μια τόσο όμορφη βραδιά η οποία ανήκει σε όλους εσάς, τους αθλητές και σε αυτούς που κέρδισαν μετάλλια και σε αυτούς που δεν κέρδισαν και θα κερδίσουν την επόμενη χρονιά και στους προπονητές και στους συνοδούς και στις οικογένειες, σε όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την πολύ αξιέπαινη προσπάθεια. Εγώ χάρηκα πολύ που είδα και αγαπημένο μου πρόσωπο από το παρελθόν σήμερα εδώ, τον Γιώργο. Θυμάμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα είχε τον αθλητισμό στο αίμα του και χαίρομαι που δεν το έχει αφήσει αυτό ποτέ και όλη αυτή την ενέργεια, τη δημιουργικότητα την επιτεύει σήμερα και σε αυτόν τον σύλλογο ο οποίος πραγματικά πραγματοποιεί ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν σε όλες και όλους. Είμαστε δίπλα σας όπου μπορούμε και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνετε. Μία ακόμα διάκριση για τον Γιώργο του Άγιο τον Αγγελή, αθλητή με τυφλότητα, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση στη σφαιροβολία.
να καλέσουμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο. Συνθητές μου. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια εμπειρία ζωής αυτή. Το χαίρομαι πάρα πολύ. Ο αθλητισμός τα λέει όλα. Και το χαίρομαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και το φίλο μου τον Γιώργο τον Λαζαρίδη και όλο το Συμβούλιο. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά, ιδιαίτερα στα άτομα που έχουν ένα είδος προβλήματος και στις οικογένειές τους. Και στους αθλητές και στους μη αθλητές. Θέλω, εννοώ τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θέλω να πω ότι είναι πολύ εύκολο, παρόλο ότι αισθανόμαστε καλά και κινούμαστε και αναπνέουμε και κυκλοφορούμε, να μας συμβεί αυτό το πράγμα. Η κλασική περίπτωση του Γιώργου του Λαζαρίδη που τη θυμάμαι εκείνο το βράδυ, γιατί μπορεί να λέμε μπορεί να τύχει την ημέρα ή το βράδυ ή δεν ξέρουμε πότε. Και αυτό αλλάζει τη ζωή μας από τη μια στιγμή στην άλλη. Χαίρομαι που ο Γιώργος Λαζαρίδης άνοιξε το δρόμο, δημιούργησε αυτό το σύλλογο, αγωνίζεται στον αθλητικό στίβο και πολλοί άλλοι με κάποιο πρόβλημα τον ακολούθησαν και έτσι μπορώ να πω ότι έχουν δώσει διέξοδο καλή στη ζωή τους. Από την πλευρά τη δική μας έχουμε υποχρέωση όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις που διευκολύνουν τα άτομα και να κινούνται αλλά και να αθλούνται. Τελειώνοντας, να τιμήσουμε και τους συλλόγους οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας. Τον Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Αέολο Καλαμάτας. Καλησπέρα. Προσωπώντας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νάσεω Καλαμάτας, τους άθλητες και τα μέλη, θέλω να κάνω μια δήλωση. Είμαστε χαρούμενα, λυπημένοι. Και αυτό γιατί με τον Γιώργο τον Λαζαρίδη, τον Μανώλη τον Χαλούνο και τον Μανώλη τον Γιαννιό, είχαμε ξεκινήσει και το τμήμα ιστιοπλοείας για άτομα με αναπηρία. Και τα δελτία σας είναι ακόμα ενισχύ. Είμαστε πάντα δίπλα σας. Έτσι, είναι ο πρώτος επαρχιακός σύλλογος με τη στήριξη των αθλητών του που δημιούργησε το ίδιο τμήμα και εύχομαι και στο μέλλον να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Καλές επιτυχίες σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα αθλήματα. Συνεχίζουμε με το Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο Καλαμάτας. Η ενασχόλησή μου με περισσότερο από 45 χρόνια με τον αθλητισμό μου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσει ένα σύλλογο αθλητικό σήμερα. Πολύ μάλλον όταν αυτός ο σύλλογος αφορά άτομα με αναπηρία. Θέλω ιδιαίτερα να συγχαρώ για την άρτια λειτουργία αυτού του συλλόγου τον Γιώργο τον Λαζαρίδη, τον μαθητή μου και το Διοικητικό Συμβούλιο βέβαια. Και να κάνω έκκληση στους φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, βουλευτές έχουμε εδώ εκπροσώπους των φορέων, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια του αθλητισμού και ιδιαίτερα του αθλητισμού που αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες. Καλή χρονιά.
Έλληνα της Φαίρεσης, ο Μανώλης ο Χαλούλος. Ευχαριστώ πολύ.